Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Επίσης καλός μήνας αφού ο Οκτώβρης μπήκε το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ξεκινώντας να εκφράσουμε και εμείς την λύπη μας για την απώλεια ενός μεγάλου Έλληνα ερμηνευτή, του Σταμάτη Κόκοτα. Θα δούμε κάποια στοιχεία από την παρουσία του Σταμάτη Κόκοτα στην συνέχεια και πάμε να σας δώσω το στίγμα της σημερινής επικαιρότητας. Συνεχίζονται τα μυστικά δημοσιεύματα για τα ελληνικά νησιά στον τουρκικό τύπο, καλλιεργώντας βαρύ κλίμα εις βάρος της χώρας μας. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να μην ακολουθήσει την Τουρκία σε αυτό το εξωφρενικό και επικίνδυνο κατήφορο επιθετικής ρητορικής, επισημαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ξεκίνησαν από σήμερα οι εμβολιασμοί με τα νέα επικαιροποιημένα εμβόλια που στοχεύουν στις υποπαραλλαγές του κορονοϊού, καθώς και το αρχικό στέλεχος του κορονοϊού. Σε αυτή τη διαδικασία τα εμβόλια μέσα από την γνωστή πλατφόρμα. Για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος 16χρονης κατηγορούνται ένας 22χρονος σταλιωτικός και επίσης 16χρονοι φίλοι του στην Λέρο. Με απόφαση του Μητροπολίτη διορίστηκε νέος πρωτοσύγκυλος της Ιερέας Μητρόπολης Ρόδου, ο Αρχιμανδρίτης Θεωνάς Καβέρης, εφημέριος του Ναού των Ισοδύων της Θεοτόκου στο Νιοχώρι. Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου, τα εγγένεια του Ιερού Ναού του Οσίου Μελετίου στην Ιερά Μονή της Παναγιάς Ψενής στην Λάρδο. Και τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης για τον αγώνα των Καρπαθίων, 78 χρόνια από τον επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα της Καρπάτου. Και βεβαίως, μία τελευταία αναφορά, εξίσου σημαντική, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup Aegean Islands, το οποίο έγινε το Σαββατοκύριακο στην Ρόδο, κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 67-52, ενώ ιτήθηκε από τον Προμηθέα ο Κολοσσός. Ήταν μία εξαιρετική διοργάνωση. Αυτά λοιπόν ως μία πρώτη εικόνα της επικαιρότητας, το στίγμα δηλαδή. Πάμε να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ λέει ότι οφείλουμε να ξεκινήσουμε από τον μεγάλο Έλληνα ερμηνευτή, από τον Σταμάτη Κόκοτα. Θα δούμε κάποια πλάνα, φωτογραφίες από τον Σταμάτη τον Κόκοτα. Δεν ξέρω αν έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε και από κάτω ένα από τα εξαιρετικά κομμάτια τα οποία είχε ουσιαστικά ερμηνεύσει. Νομίζω ένα από τα πιο όμορφα διαχρονικά ελληνικά τραγούδια, το «Όνειρο απατηλό», τότε σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Θα το δούμε στη συνέχεια. Όμως πάμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες, γιατί λέγαμε ότι ο Σταμάτης ο Κόκοτας είχε δύο πολύ μεγάλες αγάπες. Από τη μία ήταν η μουσική του τραγούδι, από την άλλη ήταν η ταχύτητα. Γνωστός οδηγός σε αγώνες ράλι, αλλά και φανατικός Παναθηναϊκός. Και αυτή είναι η φωτογραφία, έχοντας στις πλάτες του τον Τότι Φυλακούρη σε αγώνα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, επαναλαμβάνω, φανατικός Παναθηναϊκός ο Σταμάτης ο Κόκοτας, και η δεύτερη και η τρίτη που θα δούμε στην συνέχεια εδώ είναι από την εκκίνηση το 1968 του Σιρκουή της Ρόδου, όπου ο αείμνηστος Σταμάτης Κόκοτας έτρεχε με δύο αυτοκίνητα συνήθως, με BMW και με Jaguar. Μία από αυτές, νομίζω αυτή η συγκεκριμένη, πρέπει να ήταν και δώρο από τον Αριστοτέλη Ωνάση. Εδώ λοιπόν βλέπετε τον Κόκοτα να είναι και να περιμένει την εκκίνηση του Σιρκουή της Ρόδου το 1968 και βλέπετε ότι από πίσω είναι το λιμάνι της Κολώνας. Και νομίζω είναι πολύ επίκαιρη αυτή η ενημέρωση που έγινε, η αναφορά από τον πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου, τον Χρήστο Τομαντά, ότι ο Κόκοτας κάθε φορά που ερχόταν στη Ρόδο, πέρα δηλαδή από τη συμμετοχή του στο ράλι, ζητούσε να μάθει ποιοι άνθρωποι χρήζουν βοήθειας. Και ήταν πάντα διαθετημένος και βεβαίως πάντα βοηθούσε. Μάλιστα μου δόθηκε έτσι και η ενημέρωση σε ποιο χώρο γίνονταν τα ραντεβού με αυτούς οι οποίοι είχαν ανάγκη της βοήθειας του Σταμάτη Κόκοτα. Και θυμάμαι πολύ καλά ότι η τελευταία του εμφάνιση στη Ρόδο έγινε όσο ζούσε ακόμη ένας σημαντικός έτσι Ρόδιος, ο Βασίλης Καμπουράκης, ο πατέρας του νυν δημάχου, του Αντώνη του Καμπουράκη. Μία εκδήλωση λοιπόν που έγινε στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς, όπου είχαμε την χαρά,
Έτσι, να ακούσουμε αυτό τον μεγάλο Έλληνα ερμηνευτή, ο οποίος βεβαίως είχε μεταφέρει και είχε ουσιαστικά προσεγγίσει με αυτή την ιδιαίτερη φωνή ο έργα όλων των μεγάλων Ελλήνων συνθετών και από ό,τι λέει η ιστορία, τον Σταμάτη Κόκοτα τον ανακάλυψε ο Σταύρος Εξαρχάκος. Λοιπόν, αυτά για τον Σταμάτη τον Κόκοτα. Πάμε τώρα λίγο στα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Βεβαίως, η ακρίβεια στενάζει τα νοικοκυριά, υποφέρουν πάρα πολύ οι κλάδοι και ένας από τους κλάδους που υποφέρουν, που ουσιαστικά αναζητούν πάντα την διέξοδο και μάχονται για όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με και αλλαγές που επίκυνται δηλαδή, με βάση και τα όσα έχουν υποθεί από τους κυβερνώντες, είναι οι συνταξιούχοι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε σήμερα ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ της Ρόδου, ο κύριος Γιάννης Σαρικάς. Θέλουμε να εξηγήσουμε τη θέση του Σωματείου των Συνταξιούχων, το οποίο πήρε την πρωτοβουλία στα πλαίσια των πανελλαδικών κινητοποιήσεων που γίνονται για τον εξής και μόνο λόγο, ότι το τελευταίο διάστημα προκύπτει μια προπαγάνδα ευρύτατης έκτασης, ιδιαίτερα μετά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, γύρω από τα ζητήματα τα συνταξιοδοτικά και κύρια με τις λεγόμενες αυξήσεις που θα έρθουν και μια σειρά άλλα ζητήματα που απασχολούν το συνταξιοχικό κίνημα. Θέλω στο σημείο αυτό να διευκρινίσω ότι οι συνταξιούχοι στις 5 του Οκτώβρη πανελλαδικά δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ. Είναι οι συνταξιούχοι όλων των κλάδων, μηδενός εξαιρουμένου. Είναι των αυταπασχολουμένων, είναι των εμπόρων, των βιοτεχνών, των επιστημόνων, δικηγόρων, γιατρών, συμβολιογράφων, μηχανικών. Όλοι οι κλάδοι ξεσηκώνονται και μάλιστα να πω και κάτι το ξεχωριστό, ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιστημονικές συνταξιούχες οργανώσεις έχουν ένα πρόσημο προς την κυβερνητική πλευρά. Παρ' όλα αυτά, διαπιστώνοντας οι πάντες ότι αυτές οι εξαγγελίες δημιουργούν συγχύσεις στον κόσμο και όχι μόνο συγχύσεις, αλλά και υπονομεύουν κυριολεκτικά την διάθεση για την ανάπτυξη αγώνων από πλευράς των συνταξιούχων, ξεκαθαρίζουν τη θέση τους και λένε ομόφωνα όλοι «Στόπ η κοροϊδία». Την Τετάρτη λοιπόν πανελλαδικά στις 5 Οκτώβρη και στη Ρόδο στις 5 Οκτώβρη στις 10 η ώρα το πρωί, στο χώρο της πλατείας Κύπρου, οι συνταξιούχοι όχι μόνο του ΙΚΑ αλλά όλων των κλάδων της Ρόδου συγκεντρώνονται, διαμαρτύρονται, διαδηλώνουν απέναντι στην κοροϊδία των αιτημάτων τους, στην απάντηση των αιτημάτων τους. Και ποια είναι αυτά τα αιτήματα? Είναι καθαρό ότι τα αιτήματα αυτά έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με την δυσμενέστατη θέση στην οποία βρίσκονται όχι μόνο οι συνταξιούχοι, αλλά και όλοι οι κλάδοι των εργαζομένων. Είναι οικονομικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού, υγειονομικού και γενικότερου χαρακτήρα. Και να πούμε πιο συγκεκριμένα. Γίνεται μια προπαγάνδα, ιδιαίτερα από τα φιλοκυβερνητικά μέσα, ότι θα δοθεί μια αύξηση 7%. Και αυτή η αύξηση του 7%, αν το δει κανείς από μόνο του, σε αυτούς που κυριολεκτικά θα έχει μια εφαρμογή, γιατί δεν θα έχει γενική και καθολική εφαρμογή για όλους, δεν είναι δυνατόν αυτό το ποσό να καλύψει τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στην εργατική λαϊκή οικογένεια. Και είναι φανερό γιατί. Όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 12%, όταν τα ζητήματα της υγείας και μια σειρά άλλα θέματα, τη ακρίβεια του ρεύματος και όλων των αγαθών έχουν φτάσει στα ύψη, πώς είναι δυνατόν το 7% να τρέξει και να φτάξει τα εισοδήματα, να καλύψει τις ανάγκες των εισοδημάτων, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, αυτά από τους συνταξιούχους. Εδώ είναι, αν θέλετε, ανάλυση των δεδομένων που έχουν να κάνουν καταρχήν με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Και βεβαίως αυτό το οποίο κατανοώ είναι ότι θα είναι και θα δώσουν παρόν σε αυτούς τους αγώνες. Όποιους
αγώνες διαμορφώνονται από την κοινωνία το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε κάποια στοιχεία που αφορούν ουσιαστικά αυτό που γίνεται την περίοδο στην χώρα, δηλαδή μία ανάλυση κάποιων αριθμών δημοσκοπήσεων και επίσης να δούμε τι γίνεται με αφορμή και τα όσα έχουν να κάνουν με τα νέα στοιχεία της απογραφής για το 2023, αφού το 2023 τέλος της άνοιξης ή αρχές καλοκαιριού πάμε στις εθνικές εκλογές και αναμένεται να υπάρξει μία αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει με την έκτη έδρα για τα Δωδεκάνησα με βάση ότι τον Δεκέμβρη θα έχουμε την ανακοίνωση του μονίμου πληθυσμού δηλαδή της περιοχής μας. Είναι αυτό που λέμε νόμιμος πληθυσμός, μόνιμος πληθυσμός. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα δούμε αυτά στη συνέχεια, καθώς και το τι προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, τι γίνεται και με τις έδρες στα Δωδεκάνησα, με τον κύριο Δημήτρη Λίτσα, ο οποίος είναι ειδικός στα θέματα προεκλογικών αγώνων, προετοιμασίας υποψηφίων κτλ. Κτλ. Με σημαντική παρουσία σε αυτό το αντικείμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει διατελέσει και συνεργάτης του αείμνηστου βουλευτή Δωδεκανήσου του Τάσου του Καραμάριου στο παρελθόν. Λοιπόν, τώρα πάμε πριν, γιατί θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε σε μια σημαντική εξέλιξη η οποία αφορά την Εκκλησία, μετά από την απόφαση την οποία ουσιαστικά ανακοίνωσε η Μητρόπολη της Ρόδου, όπου τι έχουμε, στην θέση του Πρωτοσύγκελου να διορίζεται ο Αρχιμανδρίτης Θεονάς Καμπέρης, εφημέριος του Ενωριακού Ιερού Ναού Σιωδίων της Θεοτόκου στο Νιοχώρι. Μάλιστα χθες, όπου είχαμε τον Μητροπολίτη Ρόδου, τον κύριο Κύριλο, προέστη της Θείας Λειτουργίας, στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού, συλλειτουργώντας με τον Μητροπολίτη Νουβίας τον Σάβα και τον Επίσκοπο Ολύμπου τον Κύριλο, εκεί έγινε παρουσίαση του νέου Πρωτοσύγκελου, όπου μέχρι τώρα διακονία είναι εξαιρετική. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έγινε παρουσίαση, αναλαμβάνει μία νέα νευραλγική θέση στην τοπική μας εκκλησία και βεβαίως είναι ένας θόκος από τον οποίο έχουν περάσει λαμπροί, έτσι, εκκλησιαστικοί άνδρες δηλαδή, μορφές της χριστιανοσύνης, όπως ήταν ο Αλέξανδρος, όπως ήταν ο Παΐσιος, όπως είναι ο Παπαγιάννης, δηλαδή μιλάμε για εξαιρετικές μορφές από την θέση, από τον θόκο εντός εισαγωγικών του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητρόπολης. Τώρα, κάποια στοιχεία για τον νέο Πρωτοσύγκελο. Κατά κόσμον Θωμάς Καμπέρης, γεννήθηκε το 1980, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ρόδο, σπούδασε θεολογία στην Θεολογική Σχολή του Άπη Θήτα. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ίδιας επιστήμης, έγινε διάκονος το 2005, πρεσβύτερος το 2009 και έλαβε το φύκιο του Αρχιμανδρίτου το 2012. Επί σειρά ετών στα γραφεία της Μητρόπολης, από το 2011 είναι γραμματέας του Επισκοπικού Δικαστηρίου της Μητρόπολης, από το 2010 υπηρετεί ως εφημέριος προϊστάμενος του Ενωριακού Ναού των Ισοδίων της Θεοτόκου στο Νιοχώρι της πόλεως Ρόδου. Λοιπόν, καλή έτη πολλά και ισανότερα. Λοιπόν, αυτά για την Μητρόπολη. Τώρα πάμε γρήγορα να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με ένα πολύ μεγάλο οργανισμό στον οποίο συμμετέχει η Ρόδος, η οποία είχε τη χαρά στο πρόσφατο παρελθόν να έχει και στη θέση του Προέδρου του Οργανισμού των Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτικής Οικονομίας, τον πρώην Δήμαρχο της Ρόδου, τον Γιώργο τον Γιάννοπουλο. Μιλάμε για το Organization World Heritage Cities, όπου είχαμε φέτος το ετήσιο συνέδριο, μάλλον το συνέδριο δεν γίνεται κάθε χρόνο, οι γραμματείες γίνονται κάθε χρόνο. Είχαμε όμως ένα σημαντικό συνέδριο, το οποίο έγινε στο Quebec του Καναδά. Τον Δήμο της Ρόδου εκπροσώπησε εκεί η σύμβουλος από Δήμου Ελληνισμού Ροδίων, η κυρία Δέσποινα Χατζηδιάκου, μίλησε για την συμμετοχή και της Ρόδου σε αυτό το συνέδριο. Λοιπόν, θα το αποκαταστήσουμε, υπάρχει ένα θεματάκι με τον ήχο. Μέχρι λοιπόν να αποκαταστήσουμε αυτό το ζήτημα, θα ήθελα παρακαλώ να πάμε λίγο
Να πάμε λίγο στην Κάλυνο, όπου εκεί είχαμε εγκαίνια ενός γηπέδου μπάσκετ. Είναι ένα ρεπορτάζ που εμπεριέχει, αν θέλετε, τη χαρά, εμπεριέχει την απάντηση στα αιτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αθλητική, έτσι, νεολαία, όπου θέλουμε καλύτερους, θέλουμε μορφότερους, θέλουμε πιο ασφαλείς αθλητικούς χώρους. Να δούμε λοιπόν και να ακούσουμε το τι έγινε εκεί. Μάθες νομικάς περίστασου, ίσιν καρανοφελείς και μάτι, ενετικών άνθρωπων με τα μία και δευτέρνα θεσίων παρετή, ιδώς ότι... Σήμερα το 8ο γήπεδο που έχουν φτιάξει στην Ελλάδα. Ένα γήπεδο εδώ στην Κάλυμνο, ένα γήπεδο για μας, ένα γήπεδο για να βγουν τα παιδιά μας από εδώ, να δημιουργήσουμε, αγαπητέ κύριε Ολυμπίτη Νίκο και άλλους Γιάννηδες. Γιατί υπάρχει φλόγα, υπάρχει διάθεση στην Ελλάδα, υπάρχει διάθεση στα νησιά μας για τον αθλητισμό. Και είναι μεγάλο αυτό το οποίο κάνετε σήμερα εδώ. Η Νόβιπτ, όπως ξέρετε, στα πλαίσια αυτής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καταρχήν να πούμε ότι η Νόβιπτ είναι μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές εταιρείες, θεματικές εταιρείες στον κόσμο. Είναι ελληνική εταιρεία και είναι χαρά μας και τιμή μας για αυτό το θέμα. Και έχει αξία μεγάλη την ελληνική εταιρεία, γιατί είναι κοντά μας και δημιουργεί. Το βλέπουμε σήμερα εδώ. Είναι το 8ο γήπεδο που κάνει. Προχωράει και από ό,τι γνωρίζω, μέχρι τέλος χρόνου θα γίνουν γύρω στα 12. Ήδη ξέρω ότι τα περισσότερα έχουν γίνει στην Αθήνα. Αλλά χάρη στον αγαπημένο μας Νίκο, τον Ολυμπίτη, ο οποίος είναι και εδώ Δεκανήσιος και Καλύμνιος, έγινε το 8ο γήπεδο εδώ στο νησί μας, στο υπέργο της Καλύμνου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Όβιμπετ για την αγάπη που δείχνει στον αθλητισμό. Και να τελειώνω, να είμαι σύντομος, να ευχαριστώ τα παιδιά μας στο γήπεδο και να έχουμε και άλλα τέτοια. Επίσης, αγαπητέ Νίκο, να πω ότι εδώ το νησί της Καλύμνου κατάφερε φέτος και έχει στην τρίτη εθνική ομάδα μπάσκετ. Είναι ομάδα μπάσκετ του νησιού, είναι μεγάλη επιτυχία. Βλέπει την αγάπη του κόσμου και θα θέλαμε έτσι και εσείς και εσείς και τον αθλητισμό και αγαπάτε τον αθλητισμό και αγαπάτε τον μπάσκετ. Θα δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε αυτήν την ομάδα που είναι εδώ από την Κάλυμνο. Θα έλεγα ότι ο Οκτώβριος μπήκε στο νησί μας και ιδιαίτερα για την αθλητική οικογένεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα θα δώσουμε στα παιδιά που ασχολούνται στο μπάσκετ ένα υπέροχο χώρο, έτσι ώστε να το χαίρονται, να μπορούν να αγωνίζονται με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την εταιρεία, την Όβιμπετ. Ακούω ότι μέσω της εταιρικής ευθύνης πραγματοποιεί γήπεδα. Θεωρώ όμως ότι το γήπεδο το οποίο δημιούργησε στην Κάλυμνο έχει διπλή αξία, γιατί είναι παραμεθόριος, είναι νησί που έχει ανάγκη και βέβαια είναι μια περιοχή η οποία βγάζει αθλητές και το απόδειξη είναι και η επιτυχία που έχουμε με την ΕΑΚΑ αλλά και με άλλους συλλόγους. Εγώ θέλω αυτό το γήπεδο να το ευχαριστηθούν πρωτίστως τα παιδιά, να διατηρηθεί στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται και το βλέπουμε ότι είναι πανέμορφο και βέβαια να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά και τέλος και την εταιρεία και το Δήμο για ό,τι έκαναν για να πραγματοποιηθεί αυτό εδώ το υπέροχο σχολείο. Νόμπε πάντα προσπαθεί να είναι δίπλα και να αναβαθμίζει αθλητικές δομές που το έχουν ανάγκη. Το έχουμε κάνει ήδη σε 8 διαφορετικές περιπτώσεις ανά την Ελλάδα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα συνεχίσουν και με άλλα γήπεδα στο Δεκάνησο. Αυτό είναι υπόσχεσή μας. Είναι καθήκον μας να βρισκόμαστε δίπλα στα νέα παιδιά και στον αθλητισμό. Μία ευχή μόνο, να το χαρούν τα νέα παιδιά με την ψυχή τους. Λοιπόν, είδαμε και ακούσαμε τις δηλώσεις από τα εγγένεια του γηπέδου, προσφορά από την Novibet, Παπάς, Διακομιχάλης, Μουσελής και βεβαίως ο εκπρόσωπος εταιρείας, ο οποίος μίλησε για αυτή την επιθυμία δηλαδή, στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης, να δημιουργούνται αθλητικές εγκαταστάσεις, κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω μπάσκετ, στα νησιά μας. Πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας και κυρίως με αυτό που σας είπαμε νωρίτερα. Θα κάνουμε μια προσέγγιση με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Τι γίνεται και στη δική μας την περιοχή. Έχουμε απλή αναλογική, έχουμε νέο εκλογικό νόμο και έχουμε ένα νέο δεδομένο το οποίο μάλλον θα γίνει πραγματικότητα με βάση τα στοιχεία της απογραφής, δηλαδή από το 2023, όπου μιλάμε και μια νέα εκλογική χρονιά, η έδρα στα Δωδεκάνησα από 5 γίνονται 6. Οι βουλευτές δηλαδή από 5 γίνονται 6, είναι σημαντικό.